Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τη συζήτησή μας. Όπως σας είπαμε και στο πρώτο μέρος, καλό είναι να δείτε τις εκπομπές που γίνανε στην πρόσφατη επίσκεψή μας στη Μακεδονία. Τις εκπομπές που τις έχουμε βάλει στο www.antidiaplogi.gr. Είναι πολλές εκπομπές, 4-5, αλλά οι κυριότερες είναι του καναλιού Δίων της Μακεδονίας, Δίων TV της Μακεδονίας και του Flash της Κοζάνης. Αυτές τις δύο τουλάχιστον εκπομπές πρέπει να τις δει όλος ο κόσμος και παρακαλώ λοιπόν και εσάς που έχετε ίντερνετ ή και αν δεν έχετε να πάτε σε κάποιο φιλικό σπίτι που έχουν, να τις παρακολουθήσετε τις εκπομπές αυτές. Γιατί αναφέρονται πράγματα που στην ουσία αλλάζουν την πορεία της χώρας, είναι λίγο υπερβολή να πω, αλλά την πορεία της πολιτικής μας ζωής. Και αποδεικνύουν ότι αν κάτσουμε, οι δύο αυτές εκπομπές αποδεικνύουν ότι αν κάτσουμε ήρεμα και αυτοσυγκεντρωθούμε, δεν είναι τα πράγματα τόσο αδιέξοδα όπως τα παρουσιάζουμε. Υπάρχουν λύσεις εδώ μέσα στην Ελλάδα, μείωση του ελλείμματος, εξόδου από το μνημόνιο και πορείας αυτάρκειας και αυτεξουσιότητας της χώρας. Είναι πολύ σημαντικές λοιπόν οι δύο αυτές εκπομπές και θα ήθελα να τις παρακολουθήσετε όλο το κοινό, παρακαλώ, και του Έξτρα και άλλων συνεργαζομένων καναλιών που βλέπουν την εκπομπή μας, επαρχιακών ραδιοφώνων και τηλεοράσεων. Καλό είναι να παρακολουθήσουν τις δύο αυτές εκπομπές μπαίνοντας επαναλαμβάνω στο www.antidiaplogi.gr. Πατώντας εκπομπές βίντεο εκπομπές Βασίλη Λεβέντη, είπαμε την εκπομπή Δίων της Μακεδονίας, Δίων TV και την εκπομπή Flash TV της Κοζάνης. Ήταν πολύ επιτυχημένες πραγματικά οι εκπομπές που κάνατε και αξίζει τον κόπο οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν τώρα να μπουν και στο ίντερνετ, όσοι τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα, να παρακολουθήσουν αυτές τις εκπομπές, γιατί δυστυχώς εδώ πέρα τα αθηναϊκά κανάλια εντός του λεκανοπεδίου δεν σας προβάλλουν, δεν προβάλλουν την Ένωση Κεντρών. Υπάρχει αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας που το έχουμε αναφέρει επανειλημμένα εδώ από αυτή την εκπομπή. Μάλιστα. Γενικώς τα κανάλια, κύριε Βερόνικα, και στην Ήπεθρο έχουν πρόβλημα γιατί τα περισσότερα βάζουν κατσαρόλες. Σίγουρα και εκεί πέρα. Σόμπες. Δηλαδή το τι χάλι υπάρχει στα προγράμματα. Και στα προγράμματα δηλαδή μην το συζητάτε. Σίγουρα. Μην το συζητάτε, ας πούμε. Εντάξει, πλέον πολλά ραδιόφωνα κάνουν αναμεταδόσεις από το Sky, από το Real FM, βάζουν αναμεταδόσεις. Δεν το συμφέρει. Δυνατότητα να πληρώσουν ούτε καν τα 500 ευρώ ακριβώς ενός δημοσιογράφου. Δεν έχουν τη δυνατότητα, δυστυχώς. Για ζωντανές εκπομπές, αλλά σίγουρα έχουν ένα υπερβολικό κόστος για τέτοιου είδους κανάλια που απευθύνονται σε ένα περιορισμένο επαρχιακό κοινό, σε ένα νομό κατά βάση. Να δούμε, ίσως θα ήταν μια λύση να ενωθούν μερικά κανάλια, αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω. Σίγουρα, γιατί αυτή τη στιγμή από ό,τι ξέρω από τις λίστες της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών, σε όλη τη χώρα λειτουργούν γύρω στα 820 τηλεοπτικά κανάλια. Είναι υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός. Τώρα δεν ξέρω βέβαια πόσα από αυτά είναι ενεργά και πόσα είναι ανενεργά. Είναι υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός για τον πληθυσμό της χώρας και για τους νομούς. Δηλαδή, όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή 52 νομοί και σε κάθε νομό να υπάρχουν 10 με 12 τηλεοπτικά κανάλια, δηλαδή κάθε πόλη να έχει. Είναι υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει κάποια συνέντευξη. Εξέφρασα μια άποψη εγώ στη Θεσσαλονίκη ότι θα μπορούσε η Εκκλησία της Ελλάδος μαζί με το τοπικό Δήμο κάθε περιοχής θα μπορούσαν να πάρουν ένα κομμάτι των μετοχών, ένα ποσοστό των μετοχών στα κανάλια και να τα βοηθήσουν να γίνουν
τα κανάλια πιο εμπλουτισμένα σε πρόγραμμα, πιο πλουραλιστικά. Ακριβώς. Έτσι πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή λύση. Σίγουρα έτσι. Δημόσιοι φορείς, ναι, με πρώτη την Εκκλησία που πιστεύω έχει την οικονομική δυνατότητα. Εκκλησία και η τοπική αυτοδιοίκηση. Σε κάθε περιοχή, ναι, ναι, να συμβάλλουν ώστε ένας, δύο, τρεις δημοσιογράφοι να δουλέψουν στα κανάλια για να, πρώτον, για να αναφέρονται τα τοπικά ζητήματα και δεύτερον να γίνονται και σοβαρές εκπομπές, ναι, και να μην αναγκάζονται να βάζουν τηγάνια, κατσαρόλες, σόμπες, δαχτυλίδια και δεν ξέρω αν επιτρέπεται ένα κανάλι να έχει από τις 24 ώρες τις 22 σόμπες και δαχτυλίδια. Ναι, σίγουρα. Δεν ξέρω το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης δεν ασχολείται. Ναι, το οποίο φαινόμενο, ναι, υπάρχει και στα περιθωριακά λεγόμενα κανάλια της Αθήνας. Ναι. Στην Αθήνα εκπέμπουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 20 τηλεοπτικά, ναι, κανάλια που είναι καθαρά μόνο τηλεαγορές. Των οποίων τα περισσότερα είναι προβληματικά. Ακριβώς. Εικόνα από οικονομική σου. Ναι, όλα αυτά. Μάλιστα. Τώρα είπαμε και προηγουμένως ορισμένα πράγματα που αφορούν τις προανακριτικές αυτές που ετοιμάζουν. Η άποψη της Ένωσης Κεντρών είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει ειδικό δικαστήριο, δεν έπρεπε καθόλου να γίνει ειδικό δικαστήριο, έπρεπε όπως η Γαλλία και η Γερμανία αθορύβως να περάσουμε νόμο στο Κοινοβούλιο και να προχωρήσουμε στην δίμευση μέρους των καταθέσεων Ελλήνων του εξωτερικού κατά 15 περίπου με 20% ένα ποσοστό. Αυτό δηλαδή έβγαλες, κύριε, την τελευταία τετραετία της κρίσης στο εξωτερικό προκειμένου να τα γλιτώσεις ή γιατί φοβήθηκες ήταν μαύρα ή διάφορους. Θα δώσεις το 15% το 20% όσο ορίσουμε υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Χρειάζεται βέβαια για να γίνει αυτό ειδικός νόμος του κράτους, ναι, δεν γίνεται με την κειμένη νομοθεσία. Αυτό το θεωρούσα πολύ πιο φρόνιμο από το να κάνουμε τις γελιότητες αυτές με τις κάλπες, με τα ποιους θα παραπέμψουμε, να προσπαθήσουμε. Η εβδομάδα που μας πέρασε να γλιτώσει το Βενιζέλο, να γλιτώσουμε τον Άρχα, να γλιτώσουμε, ναι, τον Βίτα. Εκείνο όμως που δεν γλιτώσαμε είναι δεν γλιτώσαμε την απώλεια της τιμής και της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Ακριβώς. Και ιδίως του Κοινοβουλίου. Ναι, αυτό δεν το γλιτώσαμε δυστυχώς. Το χάσαμε οριστικώς και πρέπει πλέον το πολιτικό σύστημα σιγά σιγά να πηγαίνει σπίτι του. Αν θέλει την δική μου άποψη. Πάνω σε αυτό ήθελα να... Όσο κάθεται ένα τέτοιο σύστημα σάπιο, ναι, και αναξιόπιστο, και ισχυρίζεται ότι ασκεί εξουσία, όσο ισχυρίζεται ένα τέτοιο σύστημα ότι ασκεί εξουσία, τόσο χειρότερα για το ίδιο. Ακριβώς. Και για τη χώρα βέβαια, η οποία θα χρειαζόταν μια κυβέρνηση αξιόπιστη, όπως η κυβέρνηση του Μόντι στην Ιταλία, θα χρειαζόταν σίγουρα η Ελλάδα τώρα μια κυβέρνηση με 7-8 μόνο υπουργούς και ένα πρωθυπουργό ικανό και αποφασιστικό να συγκρουστεί με την κομματοκρατία και να βοηθήσει στην κάθαρση, στην πάταξη της διαφθοράς, της διαπλοκής και όλων αυτών των φαινομένων τα οποία ταλανίζουν και βασανίζουν εδώ και δεκαετίες την κοινωνία μας. Αυτό είναι νομίζω το προέχον. Αυτό ξεκίνησε να κάνει στην Ιταλία ο Μόντι και γι' αυτό η Ευρώπη τον στηρίζει. Νομίζετε, κύριε Βερόνη, και έχει και απήχηση τώρα και στις δημοσκοπήσεις που γίνεται. Δεν μας ενδιαφέρει η δημοσκοπήση. Έχει απήχηση, θα πάρει ένα μεγάλο ποσοστό και λαός πάλι αυτός πάλι θα ηγηθεί μια στιγμή. Ο κάθε λαός πρέπει να σοβαρευτεί. Τι θα πει αν έχει απήχηση. Πολλές φορές στους λαούς δεν αρέσει η κάθαρση, δεν αρέσει η πάταξη της διαφθοράς γιατί έχει βολευτεί ο κάθε λαός. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, αλλά όμως έτσι τα ελλείμματα αυξάνουν. Ακριβώς. Αν διατηρηθεί η κατάσταση. Επομένως και η Ιταλία, ασχέτως δημοσκοπήσεων, ποιον να βγάλει, ένα τρελό τον Μπερλουσκόνη ή να βγάλει τους άλλους τους σοσιαλιστές οι οποίοι με την πολιτική τους και αυτοί γιγάντωσαν τα ελλείμματα και τα χρέη.
Μου θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ λίγο το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ιταλίας, ακριβώς ότι πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως είναι μια λύτρωση και για το πολιτικό σύστημα να βγει ένας καινούργιος και δίκεντρος, μετριοπαθής, να βγει και να επαναφέρει την Ιταλία στην τροχιά της ανάπτυξης και της σοβαρότητας, της πάταξης των ελλημάτων και της διαφθοράς. Γιατί και εκεί ουρλιάζει η διαφθορά. Σίγουρα. Επομένως πιστεύω ότι εκεί οδηγείται, δηλαδή, και στην Ελλάδα αυτό πρέπει να γίνει και εκείνο που κατάλαβε το κοινό της Μακεδονίας όταν τους είπα πέστε μου ένα κράτος που με την ακροδεξιά προχώρησε, ότι η ακροδεξιά του ανόρθωσε την οικονομία. Ακριβώς. Ένα κράτος ή ένα κράτος που η αριστερά βοήθησε και έσωσε τη χώρα. Κανένα. Η Ελλάδα δηλαδή διαλέγει λάθος δρόμους. Έτσι. Να ξέρετε ότι όσοι πιστεύετε, ας πούμε, στη ΣΥΡΙΖΑ ή όσοι ψηφίσατε Χρυσές Αυγές, Καμένους και όλους αυτούς που συγκροτούν την ελληνική ακροδεξιά, όλοι εσείς να ξέρετε ότι καμιά χώρα στον κόσμο δεν είδε χαΐρι, να το πούμε έτσι, από τέτοιες ιδεολογίες. Καμία χώρα. Δείχτε μου μία, ας πούμε, ή πέστε μου πού κυβερνάνε αυτοί, πουθενά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι οι αριστεροί και οι ακροδεξοί, είναι όλοι περιθωριακοί. Όλοι περιθωριακοί. Πάνω σε αυτό αν μου επιτρέπετε. Καταρχάς άκουγα προχθές το έξτρα, πριν να χωρίστε, έναν του Καμένου, ο οποίος έλεγε ότι να μην κόβουμε λίγο μισθούς και στέξα, να πάρουμε από τη Λακάρτ, από τη λίστα Λακάρτ, αυτά που είναι να πάρουμε και σώζει την οικονομία. Τη Λαγκάρντ νομίζω τα λεφτά είναι 2,5 δις. Και όλα να τα πάρουμε. Άρα αυτός ο άνθρωπος ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Δεν καλύπτει ούτε το. Δηλαδή, όχι λαϊκιστής. Λαϊκιστής είναι ένας ο οποίος κατέχει κάπως την κατάσταση. Απλά την παρουσιάζει ψεύτικα, ψευδεπίγραφα, για να κάνει τη δουλειά του, να κερδίσει εντυπώσεις. Ο κύριος αυτός ήταν εκτός αριθμών. Εκτός πραγματικότητας, δηλαδή, απλά για, πραγματικότητα. Για να είναι ευχάριστος, εσείς συνεχίστε τώρα, αυτό ήθελα να πω. Ναι, πάνω σε αυτό ήθελα να συμπληρώσω και εγώ, ότι η εβδομάδα που μας πέρασε είχε έντονο κοινοβουλευτικό έργο. Και επειδή για επαγγελματικούς λόγους παρακολούθησα όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος, πραγματικά αισθάνθηκα ντροπή από το επίπεδο και την οριμότητα της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής συνόδου. Είναι πραγματικά η χειρότερη κοινοβουλευτική σύνοδο των τελευταίων 20 χρόνων ή από τη μεταπολίτευση και μετά. Πραγματικά το επίπεδο των βουλευτών είναι απαράδεκτο. Δηλαδή να υπάρχουν άτομα, κύριοι από τη Χρυσή Αυγή που το παίζουν και πατριώτες, που να μην ξέρουν να μιλούν την ελληνική γλώσσα, πολύ βασικό, και από το ΣΥΡΙΖΑ και να χρησιμοποιούν κάποιες εκφράσεις, όχι καφενείου, κάποιες εκφράσεις του κόσμου. Καταγωγείου. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αυτό το επίπεδο της Βουλής είναι απαράδεκτο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Απαράδεκτο για τη δημοκρατία μας, απαράδεκτο για την ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου ως θεσμού. Και πρέπει άμεσα να αλλαχθεί. Δεν υπάρχει προοπτική δηλαδή για τέτοια βουλή. Κύριε Βερόνιμο, ο κόσμος ήθελε να φύγει από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Και διάλεξε τον ηλίθιο τρόπο. Ναι. Δηλαδή πήγε, σας λέγω, στη Χούντα και πήγε και στην αριστερά. Δηλαδή εκτροχιάστηκε το τρένο. Ναι. Ένα τρένο που στραβά πήγαινε, αλλά τώρα εκτροχιάστηκε κιόλα. Καταλάβατε. Είναι σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός έδειξε ότι είναι κακομαθημένος, που επέμενε εκεί στο ρουσφέτι. Ουσιαστικά ο εγωισμός νομίζω οδήγησε σε αυτή την ψήφο. Ναι. Δηλαδή η δάκια σου λέει: εμείς τόσο καιρό τρώγαμε, τώρα θα μας το κόψετε το φαΐ. Πάμε καμένο. Καμένο, ναι. Ναι. Του Πασόπηγα στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Χρυσαυγή αυτή λέει: κάτι Παπαδόπουλο περνάγαμε καλύτερα. Ναι. Όλη τη Χρυσή Αυγή. Και όχι μόνο, κάποιοι να εκδικηθούν και τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, να εκδικηθούν, ναι. Και λένε επί Παπαδόπουλου που είναι καλύτερα. Αυτό το πράγμα λένε. Λοιπόν, για να και έχουμε φτάσει τώρα σε αυτό το σημείο. Η εικόνα να παρουσιάζει η Ελληνική Βουλή να είναι απαράδεκτη. Ναι. Για να δούμε εδώ τώρα. Ναι. Μία κυρία μας γράφει κάτι, η κυρία Λίλιαν Σκαρά. Λέει καλή χρονιά, κύριε Λεβέντη και κύριε Βερόνη. Σας ακούω να μιλάτε και να αποκαλείτε τους Χρυσαυγίτες φασίστες της ακροδεξιάς. Όχι τον κόσμο.
Εμείς λέμε το πρόβλημα και τους βουλευτές. Τα άτομα που παρουσιάζονται εκεί και βγάζουν τον πουλί της Χούντα ή βγάζουν με το Χίτλερ, τη μούρη του Χίτλερ, αυτά λέμε για τον κόσμο που ψήφισε. Ή το μεταξά και τέτοια. Λοιπόν. Λοιπόν, συνεχίζει η κυρία, ο συνασπισμός δεν είναι φασίστες της αριστεράς. Και πότε βρέθηκε λύση στην αριστερά, έπεσε το παραπέτασμα και είδαμε τι γινόταν. Ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε, Λίλιαν Σκάρα. Τι το δεύτερο που είπε, καταρχάς αντιδιαστήλαμε έτσι ότι ο κόσμος ψήφισε Χρυσή Αυγή. Ήταν ο θυμωμένος, ο λάθος ψηφίσει τον κόσμο. Έκανε μεγάλο λάθος. Τον οποίο όμως σεβόμεθα και τιμούμε τον κόσμο. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε όμως να σεβαστούμε και να τιμήσουμε ανθρώπους που σηκώνουν τα πουλιά της Χούντας, ανθρώπους που τα σπάνε. Και με τον τρόπο που συμπεριφέρονται τόσο πολύ. Ανθρώπους που αποπειρώνται να λιντσάρουν και να χρησιμοποιήσουν σουλιάδες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τώρα λέει, ο συνασπισμός δεν είναι φασίστες της αριστεράς. Κάποιοι μπορεί να είναι και αυτοί. Εμείς δεν είπαμε για το συνασπισμό ότι δεν είναι. Εγώ στήριξα το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ στήριξα σε τίποτε το ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε λέει, το παραπέτασμα και είδαμε τι γινόταν. Εντάξει, στο συνασπισμό βέβαια δεν είναι του σιδηρού παραπετάσματος όλοι όπως είναι του ΚΚΕ. Υπάρχει μια μεγάλη σίγουρα. Υπάρχει όμως. Γιατί έχουν και αυτοί. Υπάρχει όμως και μια. Αλλά υπάρχουν και κάποια εντάξει. Και μια μερίδα πιο λογικών. Σίγουρα. Ανθρώπων. Δεν είναι όλοι τρελοί ναι, του παραπετάσματος και του κυρία Λίλια. Αλλά θα σας πω και κάτι για τη διαφορά μεταξύ της βίας της Χρυσής Αυγής και της βίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΣΥΡΙΖΑ έχει βία. Σωστά είπε ο κύριος Μπερόνης και σωστά είπατε κι εσείς. Της αριστεράς θα λέμε και της ξεμπανιακής. Η μεν βία της Χρυσής Αυγής είναι επιθετική βία, τυφλή βία. Δηλαδή εκεί που βαδίζουν σε μία λαϊκή αρχίζουν να τα σπάνε. Ναι. Ενώ η βία της αριστεράς πρώτον και μεν δεν είναι καθημερινή. Δεν έχουμε κάθε μέρα από 2-3 τέτοια φαινόμενα. Πρώτον. Δεύτερον, η βία της αριστεράς έχει έναν βαθμό αμυντικότητας. Η αριστερά, εδώ που τα λέμε, έχει και αυτή ταλαιπωρηθεί στην Ελλάδα, έτσι, δεν είναι. Έχει δώσει αίμα, έχουν άνθρωποι της αριστεράς θυσιαστεί. Εγώ, η οικογένειά μου ήταν και εμένα παλαιή αριστερή. Αλλά βέβαια, μετά το 60 αρχίζαμε να ψηφίζουμε ενός κέντρου. Δεν θέλαμε, βλέπαμε ας πούμε ότι οι Έλληνες αριστεροί ήταν του μεσαίωνα, ήταν παλαιολιθική, ξεπερασμένο μυαλά, σκουριασμένες αντιλήψεις. Δεν μπορούσαμε εμείς σαν νέοι οικογένεια Λεβέντη να συνέχιζε να ψηφί, να ακολουθούμε του ΚΚΕ την τρέλα στην πορεία να κάνει κομμουνισμό εδώ. Ενώ άρχισε να πέφτει ο κομμουνισμός από εδώ και από εκεί, το ΚΚΕ ήθελε να φέρει εδώ τον κομμουνισμό. Στην τρέλα λοιπόν του ΚΚΕ δεν το ακολουθήσαμε και στη μοναχική του πορεία. Αλλά η αριστερά έχει δώσει θύματα. Έχει δώσει θύματα. Η αριστερά έχει βοηθήσει και στην αντίσταση. Να μην λέμε ότι δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν και ομάδες τώρα αριστεριστών, των λεγόμενων αντιεξουσιαστών, που ένα κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, αν ήταν δημοκρατικό, έπρεπε να τους αποβάλει. Αυτό το παράδειγμα. Όσο Τσίπρας διατηρεί εντός των τυχών του και τρόπο την να περιθάλπτει όλους αυτούς τους αντιεξουσιαστές, τους σκληρούς που κατεβαίνουν με μολότοφ, τα σπάνε και με τη Χρυσή Αυγή κάνουν βιοπραγείς, αντιπαλότες και βιοπραγείς. Όσο τους αγκαλίζεται αυτούς και τους καλύπτει, τόσο θα είναι και ο Τσίπρας κόμμα περιθωριακό που ποτέ δεν θα δει εξουσία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Καταλάβατε, πιστεύω λοιπόν ότι η Χούντα και ο φασισμός είναι επιθετική βία που εκδηλούνται τυφλά χωρίς λόγο. Οι αριστεροί αισθάνονται διωγμένοι, αισθάνονται ότι η εξουσία ήταν πάντα για αυτούς αντίθετη, έχουν έναν τρόπο, είναι οι παραπονούμενοι του συστήματος, πώς να το πούμε, και το κακό που κάνουν, δεν θα με πείραζε στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παραπονούμενοι. Να θεωρούν ότι η εξουσία στην Ελλάδα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν πάντα κατά της αριστεράς. Σε αυτό έχουν ένα. Καλώς οι επιθέσεις είναι ενάντια στην εξουσία πάντοτε.
Ναι. Και να στο κεφάλι. Ναι, ναι. Δεν πήγανε, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ να τα σπάσουν σε μια λαϊκή εναντί μαύρων ή εναντί απλών ανθρώπων. Ούτε πήγανε νύχτα με τάγματα εφόδου, με σουγιάδες να απειλούν ξένους κλπ. Είναι λίγο διαφορετική η βία. Βέβαια η βία είναι παντού βία και είναι απορριπταία και σας επαναλαμβάνω όσο το ΣΥΡΙΖΑ περιθάλπτει και να αγκαλίζεται. Κάθε μορφής βίας και δεν την εκδιώκει από τις τάξεις του, θα παραμένει κόμμα περιθωριακό. Ας λέει ότι ανεβαίνει και ότι μπορεί να πάρει κυβέρνηση. Ποτέ του δεν θα πάρει κυβέρνηση. Σας το λέω όσο έχει εντός των τάξεών του τέτοια παρακρατικά και ακραία στοιχεία. Ακριβώς. Ναι. Και ευνοείται και το πολιτικό σύστημα έτσι και ιδίως η τρικομματική κυβέρνηση. Βλέπουμε δηλαδή όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε στη Βουλή με τις γελιότητες για τις κάλπες, για τις παραπομπές. Δηλαδή δεν έχει ουσία καμία απολύτως όλες αυτές τις διαδικασίες που γίνανε. Και δεν θέλω να το παρεξηγήσω. Ναι. Τάσουμε κατά των ειδικών δικαστηρίων. Είδαμε και στο παρελθόν. Τίποτε. Μόνο οι βουλευτές παίρνανε μόνους κάθε συνεδρίες. Τίποτα άλλο. Και με το Μητσοτάκη τα ειδικά δικαστήρια και με τα άλλα του Παπανδρέου και όλα. Γελία. Γελία. Εδώ το μόνο που θέλει ο λαός, και εδώ που τα λέμε και ο Παπακοσταντίνου, δεν απεδείχθη ότι έκλεψε. Το αδίκημα που κάνανε όλοι, είναι πιο ότι δεν βοηθήσαν να εισπράξει το κράτος λεφτά. Αλλά αυτό το αδίκημα το έκανε και ο Μητσοτάκης παλιά. Το άμα πάμε εάν πούμε ποιοι βοήθησαν τη φοροδιαφυγή, ποιοι βοήθησαν τη διαφθορά, έπρεπε όντως να πάμε να παραπέμψουμε τον Καραμαλή τον Κώστα, τον Μητσοτάκη τον Κώστα, τον Σιμίτη, τον Γιώργο τον Παπανδρέου και όλους τους, και τον Σαμαρά. Ναι. Και ο Σαμαράς τι κάνει 6 μήνες. Ακριβώς 6 μήνες. Ναι, πήρε φράγκο από κανένα. Επομένως, αν το αδίκημα είναι γιατί το κράτος δεν διεκδίκησε τα δικαιώματά του, πρέπει να πάνε όλοι μέσα. Αν τώρα το αδίκημα είναι το ότι αφαιρέθηκε από μια λίστα, αφαιρέθηκαν 3 ονόματα, αυτό είναι γελίο, είναι πλημέλημα. Το πολύ που μπορεί να φάει σύμφωνα με καθηγητές δικούς μου της νομικής που με συμβουλεύουν ο Παπακοσταντίνου είναι 2 χρόνια με αναστολή. Να φάει 2 χρόνια με αναστολή. Και υπάρχει παραγραφή εδώ μεταξύ. Και δεν θα τα φάει ούτε αυτά, διότι την πρώτη συνεδρίαση του ειδικού δικαστηρίου το δικαστήριο θα αποφανθεί ότι είναι παραγεγραμμένο το αδίκημα. Ακριβώς. Δηλαδή, λάδι-λάδι και τι κάνετε τίποτα. Ξεχωρίστε μέσα σας αν θέλετε να τιμωρηθούν κάποιοι. Θέλετε, αν αυτό είναι το αίτημα. Μην νομίζετε δηλαδή που λέω είμαι κατά των δικαστηρίων ότι θέλω να αθωώσω τους απατεώνες. Όχι, δεν θέλω αυτό. Εάν αυτό που δικάζουμε, αυτό που θα δικάσουμε είναι ποιοι πολιτικοί διαπράξεών τους ζημίωσαν τον τόπο, σας είπα ποιοι πρέπει να είναι μέσα. Όλοι. Και οι υπουργοί οικονομικών και οι πρωθυπουργοί που διετέλεσαν. Να εξηγούμαστε. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλετε να δικάσουμε πάλι για το μνημόνιο, γιατί λένε κάποιοι, να δικάσουμε για το μνημόνιο, είδατε ο Σαμαράς δεν συμφωνεί, ενώ το έχει υποσχεθεί, επειδή προσχώρησε και αυτό στο μνημόνιο, δεν δίνει. Αυτό μπορεί να γίνει ίσως στις επόμενες εκλογές. Αυτό, πολιτική τιμωρία. Δηλαδή να ψηφίσετε ένα σχεδόν με υπόσχεση αυτοί που μας βάλαν στο μνημόνιο, εφόσον συνειδητά το έπραξαν και ενώ υπήρχαν άλλες λύσεις, ταλαιπώρησαν και βασάνισαν μια χώρα να πάνε φυλακή. Να δικάσουμε το μνημόνιο. Αλλά βλέπετε ούτε το μνημόνιο βάζουν. Ναι. Ούτε το κράτος δεν είχε έσοδα βάζουν. Και βάζουν μόνο το στιγμάτι που έκανε παραπείς. Οι γενείς του Παπακοσταντίνου διαγράφησαν από τη λίστα. Γελία πράγματα δηλαδή. Ναι. Άρα δεν πάνε να κάνουν κάθαρση. Και όπως είπα και στη Μακεδονία, η κάθαρση, κύριε Βερόνη, που πάνε να κάνουν είναι στα Βερμίγκια. Ακριβώς. Δεν είναι στα χοντρά ψάρια. Ναι. Είδατε μεγαλοεκδότη να είναι μέσα. Είδατε τα βατζή του 99 καναλάρχη να είναι μέσα. Ούδες. Στις λίστες είδατε τίποτα. Άρα πάνε να κάνουν κάθαρση στα μικρομεσαία στρώματα διαφθοράς.
και η μεγάλη κάθαρση να μείνει ανέγγιχτη. Αυτό ακριβώς. Εκεί αποβλέπουν. Εκεί αποβλέπουν, κυρίες και κύριοι, και γι' αυτό ξεχωρίστε μέσα σας να μην παρασύρεστε από τους απαταιώνες τους δημοσιογράφους και από τα κανάλια της Σαπίλας, τα κανάλια τα αθηναϊκά, τα Σάπια, μην παρασύρεστε στις εκπομπές που κάνουν. Δηλαδή, και εκείνη ειδικά στο Sky, μία που περιγράφει για τα στικάκια, που περιγράφει για τις ανακριτικές επιτροπές, εκείνη είναι Τσαπανίδου. Σαν... Ναι, ναι, όχι Τσαπανίδου, μια άλλη, η Τσαπανίδου τη βγάζει. Ναι, ναι. Τη βγάζει συνέχεια παράθυρο να λέει τα τελευταία νέα για το διότι. Α, με τον ακριτικό ύφος. Για τον καπελέρι, ότι είναι όλη την ώρα στα δικαστήρια. Αλλοί είναι... ασχολούνται τα τηλεοπτικά κανάλια με ένα θέμα που επί της ουσίας είναι ανύπαρκτο και αποβλέπουν τελείως στο να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τεράστια προβλήματα που υπάρχουν και από νομοθετήματα και τροπολογίες που περνάνε στη Βουλή χωρίς να τις γνωρίζουν οι βουλευτές. Δηλαδή, τη βδομάδα που μας πέρασε, περάσανε τροπολογίες που αλλάζουν τη ζωή μας, δηλαδή κάποια προαπαιτούμενα από το μνημόνιο που αλλάζουν τη ζωή μας και δεν προβάλλονται καθόλου. Δηλαδή αυτά όλα, τα στικάκια, η βία, όλα του συμφέρει το πολιτικό σύστημα να τα προβάλλει για να μην να προσανατολιστεί και να είναι γνώμη. Είναι απλά τα θέματα. Distraction που λένε οι Εγγλέζοι. Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε ο κύριος Γρηγόριος, τη γράφει Γρηγόριος Αδαμαντόπουλος. Καλησπέρα σας κύριε Λεβέντη. Οφείλεται ως πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών να καταδικάζεται τη βία από όπου και αν προέρχεται από το δίπολο άκρα αριστερά έως άκρα δεξιά. Παρατήρησα σε παλαιότερες εκπομπές ότι διάκριστε κατά τρόπος φοδρό κατά των χρυσαυγητών όταν υποφύτουν σε έκνομες δραστηριότητες. Όμως η πιο σκληρή έκφραση της βίας σήμερα μορφοποιείται από το χώρο των λεγόμενων αναρχικών αντιεξουσιαστών που κατά γενική ομολογία ανήκουν στον χώρο της ακροαριστεράς. Επίσης, όσον αφορά τα λεγόμενα άσυλα, κέντρα ελεύθερης διακίνησης ιδεών και ότι επιχειρείται φήμωση, εν έτη 2013, με τα Facebook και Twitter και γενικότερα το διαδίκτυο είναι άτομο. Στην αρχή λέει ο κύριος να καταδικάσουμε... Κάθε μορφή βίας. Εγώ προηγούμενος τι είπα, ότι το ΣΥΡΙΖΑ όσο περιθάλπτει και εναγκαλίζεται ανθρώπους αναρχικούς που χρησιμοποιούν μολότοφ, χρησιμοποιούν χώρους ως ορμητήρια για να κάνουν καταστροφές και να αναμετρώνται με τους χρυσαυγίτες, όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και το ΣΥΡΙΖΑ δεν τους εκδιώκει από τους κόλπους του, θα είναι περιθωριακό κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν λένε ότι βαίνει προς εξουσία. Αυτά θα είναι γελία, θα είναι η εξουσία πάντα ένα μακρινό όνειρο για το ΣΥΡΙΖΑ, όσο βέβαια έχει αυτούς τους αναρχικούς της τάξης του πρώτον και δεύτερον όχι όσο έχει και σοφιστικές ιδέες και τρελές ιδέες. Ακριβώς. Όπως που πήγε στη Λατινική Αμερική και πήγε στο Αργεντινή για να δει πώς θα λύσει το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος. Δηλαδή είναι σαν οι άνθρωποι... Η επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στη Γερμανία δεν μπορώ να καταλάβω τι όφελος είναι. Χρόνου, εντάξει η Γερμανία, ακούστε κάτι. Οι Γερμανοί είναι δημοκράτες, τους δέχονται όλους οι Γερμανοί. Ναι, αλλά όχι, τι αποτέλεσμα είχε για τον κύριο Τσίπρα, για ποιο λόγο. Το έκανε καθαρά γιατί υποθέτουν. Όχι, ο Σαμαράς όταν πάει έχει αποτέλεσμα. Ναι. Ακούστε, οι Γερμανοί είναι ξεκάθαροι. Προτείνουν τη μείωση των ελλημάτων. Ακριβώς. Τη μείωση των ελλημάτων προτείνουν. Και δεν λένε από πού να κόψει και από πού να μην κόψει. Απλά βλέποντας το σχέδιο που έχει κάθε κυβέρνηση. Είναι σε θέση αυτή να προβλέπουν. Σου λέει εδώ λες ότι θα κερδίσεις 2 δις. Δεν θα τα κερδίσεις. Εκεί λες ότι θα κάνεις. Ξέρουμε από πού είναι σίγουρο ένα έσοδο και πού είναι αμφίβολο. Και προσπαθούν το σχέδιο κάθε χώρας να βασίζεται σε σιγουριά και όχι σε απραγματοποιητούς στόχους. Αυτό είναι. Αλλά ποτέ δεν ήρθαν εδώ οι Γερμανοί να είπαν να πούν διατηρήστε τα 1.700 άτομα στη Βουλή, τους αργόμισθους που έχετε διορίσει. Ναι. Ποτέ δεν είπαν τα 60 εκατομμύρια που παίρνουν τα κόμματα, συνεχίστε να τα παίρνετε. Ποτέ δεν είπαν τους 12.000 αποσπασμένους που είναι αργόμισθοι από το δημόσιο και σουλατσάρουν από εδώ και από εκεί σε κόμματα, σε βουλευτικά γραφεία, σε υπουργεία, ότι συνεχίστε να τους ταΐζετε ως χαραμοφάιδες και ας μην δουλεύουν.
Ποτέ δεν είπανε αυτό οι Γερμανοί. Βέβαια δεν λένε όμως και να τα κάνουν. Και δεν λένε γιατί ξέρουν ότι θα δημιουργήσουν αντιδράσεις. Γιατί ξέρουν ότι. Αυτούς ενδιαφέρει το λογιστικό αποτέλεσμα. Εγώ θυμάμαι ένα ρέσλερ που είχε πει ότι μια πολιτική ελίτ εμποδίζει την Ελλάδα να βρει τον δρόμο της. Άρα τις μελέτες τις έχουν κάνει. Έχω στείλει κι εγώ εκεί που πρέπει τις αναλύσεις τις δικές μας, ότι η Ελλάδα δεν χρειαζόταν καν μνημόνιο. Η Ελλάδα είχε τη δύναμη την οικονομική να σταθεί στα πόδια της, ανέκοβε πολυθεσίες, ανέκοβε διπλές τριπλές συντάξεις, αν απαγόρευε στους συνταξιούχους που παίρνουν πάνω από 1.000 να εργάζονται, θα έλυνε μόνη της το ζήτημα της ανεργίας και το οικονομικό της πρόβλημα η Ελλάδα και δεν χρειαζόταν καθόλου μνημόνιο. Είναι στα χέρια των Γερμανών όλα αυτά προς μελέτη. Λοιπόν, εκείνο που δεν μπορούν να κάνουν βέβαια οι Γερμανοί είναι να ρίξουν τον Σαμαρά. Θα τον αφήσουν να πέσει μόνος του. Θα τον αφήσουν να πέσει μόνος του και θα δείτε μετά ότι θα προσέξουν η κυβέρνηση πια τεχνοκρατών που θα σχηματιστεί να μην γίνει όπως την προηγούμενη φορά με τον Παπαδήμο να έχουμε Πάγκαλους, Καστανίδηδες. Να είναι μια κομματική κυβέρνηση. Να έχει όλη αυτή την παλιά ξοφλημένη σχολή γύρω τους, γύρω τον Πρωθυπουργό, αλλά θα του πούνε βάλε 8 μόνο άτομα, συγκρούσου, να συγκρουστείς με την κομματοκρατία και τη σαπίλα και προχώρα. Δεν έχει άλλη. Τώρα ο Σαμαράς ροκανίζει χρόνο. Ό,τι έκανε και ο Γιωργάκης. Τρέλες, ταξίδια, ροκανίζει χρόνο. Ναι. Ομοιάζει πολύ με τον Γιώργο Παπανδρέου ο Σαμαράς. Ερωτήθηκα εγώ και στην Κοζάνη και παντού πώς βλέπετε την εξέλιξη. Λέω θα περάσουν λίγες εβδομάδες, λίγοι μήνες ακόμη. Θα καταλάβει και ο Σαμαράς ότι του μένει η μοίρα του Γιώργου Παπανδρέου. Θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα υποβάλει την παραίτησή του και θα παρακαλέσει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση πια οικουμενική από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τα κόμματα, γιατί τα κόμματα ξόφλησαν. Τα κόμματα έπρεπε να είναι στη φυλακή τα κορυφαία στελέχη τους. Όχι να κυβερνούν και να αναμένουν σωτηρία από αυτούς. Λοιπόν. Και τέλος Μαρτίου που θα αναγκαστούμε στη λήψη νέων μέτρων, εκεί πλέον θα φανεί ότι μπορεί να κρατηθεί. Λέει εδώ επίσης ο κύριος, μην το αφήσουμε να πάει, όσον αφορά τα λεγόμενα άσυλα και τα ελευθερία, ότι επιχειρείται φήμωση εν έτη 2013, αφού υπάρχει το. Ναι, κοιτάξτε, το ότι υπάρχει ίντερνετ δεν σημαίνει ότι θα απαγορεύω στους νέους να συνέρχονται σε χώρους και να. Το ίντερνετ είναι άψυχη επικοινωνία. Άψυχη να παραχωρείται από το πικέντρο. Δηλαδή τώρα εσείς, κυρία Δαμαντόπουλε, μας στείλετε ένα μήνυμα. Μπορεί να είστε καλός, κακός. Μπορεί να είστε ο Άγιος, μπορεί να είστε εγκληματίας. Μπορεί να είστε. Δεν σας γνωρίζω ποιος είστε. Είναι άψυχη επικοινωνία. Συνήθως την προοπτική στην πολιτική τη δημιουργεί ζωντανή σχέση. Το να βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί γίναμε πολλοί του καναπέ και πολλοί της τεχνολογίας, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε την ψυχική μας επικοινωνία. Και την κοινωνική επαφή. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούν, αν υπάρχουν χώροι, και γι' αυτό λέω στη Γερμανία, έχει παραχωρήσει ο Δήμος και η Εκκλησία. Αυτό πρέπει να γίνει στις χώρους. Γιατί να υπάρχουν οι νέοι, να διαβάζουν αγγλικά, να ακούνε πιάνο, να διδάσκονται πιάνο, να συζητούν ελεύθερα και αθλητισμό να κάνουν. Όλες οι ευαγείς δραστηριότητες να τις κάνουν. Δεν μπορεί το ίντερνετ, κύριε Γρηγόρη μου, να αντικαταστήσει η άψυχη επαφή, να αντικαταστήσει τη ζωντανή σχέση των ανθρώπων. Οι επαναστάσεις δεν γίνονται μέσω καλωδίων. Οι επαναστάσεις γίνονται με παρουσία πολιτών. Και η Ελλάδα θέλει επανάσταση αυτή την ώρα. Γιατί έχει στρογγυλοκάτσει η εξουσία πολύ καλά και δεν παραδίδει. Έχει κάτσει στην καρέκλα, έχει αγκυρωθεί η εξουσία, κύριε Βερόνη. Έτσι. Βέβαια, εντάξει, μπορεί κάποιοι τέτοιοι χώροι να εκμεταλλευτήκαν από κάποια άτομα και να χρησιμοποιηθήκαν ως ορμητήρια για τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να δίνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να υπάρξει μια ασθενή. Καλά κάνει και λέει. Έτσι είναι. Ναι. Εγώ δεν έβγαλα ανακοίνωση. Όταν είπανε επενεύει η αστυνομία, είδεστε σε κάπου που επενεύει, δεν βρήκε τίποτα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν. Ναι, στη Βίλα Λέλα Καραγιάννη. Η χώρα αυτή δεν είναι απαγορευμένη στις όρους. Ναι. Δικαιούται να μπει η αστυνομία, ο εισαγγελέας, αν υπάρχουν μαρτυρίες.
Αυτό η αστυνομία γιατί να δικαιούται να επεμβαίνει. Αλλά όχι να μην υπάρχουν χώροι αυτό, επειδή αυτό δεν αρέσει στη δεξιά ή στο Σαμαρά ή σε οποιοδήποτε φασίστα. Εδώ κύριος Παράσχος Ευαγγέλου λέει καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε και κύριε Βερόνη. Αν απομονώσουμε μόνο το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός επανεξέλεξε τον ολετήρα της Ελλάδας Παπανδρέου Βολευτή, αυτό είναι τεκμήριο του βαθμού ηλιθιότητάς μας ως λαού. Τον ολετήρα της Ελλάδας Παπανδρέου, γιατί μόνο στον Παπανδρέου έδειξε ο ελληνικός λαός την ξεφτύλα του. Ή στους άλλους έδειξε την εξυπνάδα του, αγαπητέ μας κύριε Παράσκο μου. Άλλο, εσείς μπορεί να είστε αντιπαπανδρεϊκός, ας πούμε, και να πνέετε μένα εναντίον του Παπανδρέου. Αλλά εγώ αισθάνομαι ότι έχουμε πολλούς ολετήρες. Έτσι. Αν μου επιτρέπετε, έτσι. Εντάξει, βαριά λίγο η λέξη ολετήρα, ανάρμοστη για δημόσιο μικρόφωνο, εγώ ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό είναι το τεκμήριο, λέει, του βαθμού ηλιθιότητάς μας ως λαού. Το τεκμήριο ηλιθιότητάς μας σαν λαού είναι, θα σας πω ποιο είναι, ότι πριν 2 χρόνια δίναμε 89% σε 2 κόμματα που τώρα τους λέμε κλέφτες. Ναι, ναι. Τώρα όλη η Ελλάδα όπου και αν γυρίζω, αυτά τα 2 κόμματα του Πασόκ και Νέα Δημοκρατία τους λέει κλέφτες. Και μέχρι πριν 2 χρόνια παίρνανε 89% του ελληνικού λαού. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ηλιθιότητα κύριε Παράσπο. Ακριβώς. Λοιπόν, να είναι εκλεγμένος βουλευτής ο Παπανδρέου που καταβαράθρωσε τα πάντα και να μην μπορεί ο κύριος Λεβέντης να πάρει εισιτήριο στη Βουλή είναι η επιτομή της παράνοιας. Ναι, αλλά περιορίζεστε σε ένα άτομο. Και κατά σύμπτωση θα σας πω εγώ για τον Παπανδρέου. Το είπα και στη Μακεδονία σε συζήτηση, αυτό το είπα σε μια ομιλία που έκανα. Γιατί έκανα και μια ομιλία σε ένα αμφιθέατρο, αλλά εκεί δεν ξέρω αν τη γράψανε. Μου είπε κάποιος ότι την έγραψε και θα μας τη στείλει. Ακούστε. Ο Παπανδρέου είναι ανεπαρκής. Ο Παπανδρέου απαιτήθη λίγος. Έτσι. Ο Παπανδρέου υπήρξε ένας, ο Γεώργιος Παπανδρέου άξιος. Ο γιος του ήταν χαρισματικός ο Ανδρέας, αλλά χρησιμοποίησε τα χαρίσματά του αρνητικά. Εζημίωσε τη χώρα. Όλα όσα είπε από την αναλογική, λαϊκή συμμετοχή, δημοκρατία, όλα ήταν ψέματα. Και το μόνο που έκανε ήταν διορισμούς. Τίποτα άλλο για να κάνει κομματικό στρατό. Αυτός ήταν ο Παπανδρέου και κατέστρεψε την οικονομία, ο Ανδρέας. Ο Γιώργος πραγματικά είναι μια τραγική φιγούρα. Μια τραγική φιγούρα. Ο τρόπος που ταξίδευε, ο τρόπος που έλεγε για εκείνο το δημοψήφισμα. Και οι λιθιότητες, όντως, αυτό έχετε απόλυτο δικαίωμα. Είπε όμως στον Ψυχάρη και ένα όχι. Θα μου πείτε με ένα όχι, θα σώσει την τιμή των προηγουμένων εγκλημάτων του. Ναι. Όταν ο Ψυχάρης τον εκβίασε και του είπε 100 εκατομμύρια στο δόλο, είπε όχι. Ο Σαμαράς του το έδωσε του Ψυχάρη το δάνειο και έβαλε και το γιο του Ψυχάρη βουλευτή. Του το έδωσε το δάνειο με δάνειο γέφυρα 3 τραπεζών. Το ακούτε αυτό το πράγμα. Ο Γιώργος Παπανδρέου είπε και ένα όχι. Θα μου πείτε, είχε πει πολλά ναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ανέλαβε, βρήκε ένα σύστημα Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που στην ουσία κουμάντο κάνανε 6 καναλάρχες. Το μηντιακό κατεστημένο. Και πάντα παίρναν δάνεια. Θα μου πείτε, όταν είπε το όχι, είχε δώσει άλλες 20 φορές δάνεια. Δηλαδή, τόσο και το Πασόκ σαν Πασόκ, ναι. Όλα τα προηγούμενα αιτήματα του Ψυχάρη, του Μπόμπολα, του Α, του Β, τα είχε ικανοποιήσει ο Παπανδρέου. Τι λοιπόν κι αν ένα αρνήθηκε. Σημασία είχε όμως ότι το αρνήθηκε σε μια εποχή, θα σας πω, σε μια εποχή που η χώρα πια δεν άντεχε να δίνει πεταμένα λεφτά. Και δεύτερον που κατέρευε ο ίδιος και χρειαζόταν τη στήριξη των μίντια. Ναι. Έχει σημασία. Έχει σημασία. Τόλμησε. Τόλμησε τελευταία ώρα, θα μου πείτε. Ναι. Και με την τελευταία ώρα δεν μπορεί να εξηλαιωθεί. Για σε σχέση με προηγούμενα. Ήταν το σύστημα τέτοιο που κάνανε κουμάντο 60 βατζίδες μέχρι τότε. Και είπα και στη Θεσσαλονίκη ότι όταν ήμουνα 20 χρονών και 10 και έκαναν κουμάντο ο Λάτσης, ο Μποδοσάκης, ναι, ο Νιάρχος και ο Νάσης και τώρα κάνουν αυτοί ο Αλαφούζος, ο ένας και ο άλλος. Ο Κυριακού και ο Ψυχάρης. Μεγάλη πληγή της ελληνικής κοινωνίας. Δεν άλλαξε το σύστημα. 5 κυβερνούσαν το 60, 5 κυβερνούν και τώρα.
Τα διαπλεκόμενα ξέρω. Και γι' αυτό δεν δέχομαι να βάζουμε τα μερμήγκια στην κάθαρση, τα μερμήγκια και τα χοντρά σκυλόψαρα να μένουν ανάγκη. Και να το λέμε κάθαρση. Δεν θέλω να παίξω το ρόλο του ηλίθιου ότι έγινε κάθαρση. Αυτό. Και δεν θα αφήσω το λαό να πιστέψει τέτοια κάθαρση. Αυτή την κάθαρση θα την κάνει η Ένωση Κεντρών αν μας βοηθήσετε. Δεν μας βοηθάτε. Συνεχίστε να έχετε τους κλέφτες που έχετε. Εδώ είναι η ευθύνη της ελληνικής κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι η κάθαρση πρέπει να γίνει, όπως πολύ σωστά υπογραμμίζεται επανειλημμένα, στα σκυλόψαρα που έχουν οδηγήσει τη χώρα τόπου την οδήγησαν. Μάλιστα. Ο κύριος Ευάγγελος Μπούτσης λέει: καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, σήμερα με μεγάλη μου λύπη βλέπω ότι ακόμα και σήμερα σε δύσκολους καιρούς ο Έλληνας γονιός ελπίζει και θέλει ακόμη να διορίσει το παιδί του στο δημόσιο τομέα. Πώς το εξηγείτε αυτό? Ότι έχει δηλητηριαστεί επί δεκαετίες. Ακούστε, όταν μια μάνα στο Ευρεβενά ή στην Κρήτη, στα Χανιά, κάποιος βουλευτής έβαλε τις γειτόνισσες όλα τα παιδιά στην Πυρκάλ, στην ΔΕΗ, αυτή η μάνα πώς να αλλάξει η νοοτροπία? Έτσι είναι, η νοοτροπία επαναμένει. Δεν αλλάζει η νοοτροπία, κύριε Βούτσι μου. Κληρονομείται από γενιά σε γενιά, δυστυχώς. Δεν αλλάζει η νοοτροπία επειδή το θέλω εγώ μέσα σε μια μέρα ή σε δυο. Και σε μια εποχή που η κρίση μαστίζει την κοινωνία και δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Προχθές πήγα σε μια κυρία, ήταν μια κυρία και μάλιστα ο άντρας της κυρίας αυτής ήταν φίλος μου, έχει πεθάνει 17 χρόνια. Και ήταν φίλος μου. Ήταν από τους υποστηρικτές μου, από τους πρώτους, όταν πρώτο ίδρυσα την Ένωση Κεντρών. Και δεν το ήξερα, εγώ τον είχα χάσει και νόμιζα ότι με είχε εγκαταλείψει. Μου λέει: ποτέ δεν σας εγκατέλειψε. Με τη δική σας εφημερίδα, με τα δικά σας φυλάδια πέθανε, μου λέει. Και τα τρία της παιδιά άντρεγαν. Κύριε, 33 χρονών, 30. Αυτά είναι τα, και τα τρία παιδιά. Δράματα που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, θα την αδικήσω αυτή τη γυναίκα, αν φιλήσει, λέω, με μια κατουρημένη παιδιά του οποιοδήποτε απαταιώνα. Δεν θα τη φιλήσει. Κύριε Μπούτσι μου, έτσι είναι. Ο ραγιαδισμός έτσι αναπτύσσεται. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ρίχνουμε ευθύνη στην κοινωνία που στράφηκε και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή. Η απόγνωση της οδηγίας. Αλλά να μην το ξανακάνουμε. Αυτό είναι. Αφού υπάρχει λύση. Ότι δεν έχει προοπτική. Υπάρχει λύση να αποκτήσουμε αξιοπρέπεια δουλειά. Όλοι οι Έλληνες δουλειά. Να η Ένωση Κεντρών, να απαγορευτεί οι συνταξιούχοι να εργάζονται. Κύριε Βερόμου, 400.000 δεν πιάνουν δουλειά. Αν απαγορευτεί να υπάρχουν πολυθεσίτες, άλλοι 300.000 πιάνουν δουλειά. Αν καταργηθούν τα πολιτικά αυτονόμια, καταργηθεί η κρατική χρηματοδότηση οτομάτων. Αυτομάτως δηλαδή εξοικονομούνται πόροι για επενδύσεις. Για όνομα του Θεού. Είχαμε τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, τώρα τους έδωσαν τα χρήματα. Επειδή παίρνουν οι απαταιώνες τα κόμματα. Απαταιωνίζονται τα κόμματα. Λοιπόν, κάποιοι λένε σχόλια για τις εκπομπές. Τις εκπομπές θα τις δείτε μπαίνοντας στο W, τις εκπομπές που κάναμε, είναι, οι εκπομπές είναι αρκετές, αλλά οι δύο κυριότερες στο Δίον TV της Μακεδονίας και στο Flash της Κοζάνης και οι άλλες όμως, οι κυριότερες αυτές που πρέπει να δείτε όλοι, μπορείτε να τις δείτε μπαίνοντας στο www.antidiaploki.gr μπαίνοντας στο Daily Motion, εκεί που λέει βίντεο, εκπομπές Βασίλη Λεβέντη. Πατάτε, θα τις δείτε. Λοιπόν, ο κύριος Παράσκος, αναγκάζομαι να επανέλθω, κύριε Λεβέντη, επικεντρώθηκα στον Παπανδρέο εκτός όλων των άλλων που αναφέρατε, αμήνεται τώρα με βουλευτικό μισθό να βρίσκεται στο εξωτερικό. Παρακαλώ να μου υποδείξετε βουλευτή δημοκρατικής χώρας στην Ιφίλιο που έχει εκλεγμένο βουλευτή που βρίσκεται εκτός εκλογικής επικράτειας και να πληρώνεται. Ακούστε, όλοι οι Έλληνες βουλευτές στην ουσία είναι εκτός επικράτειας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί το λέω, γιατί είναι έξω από την πραγματικότητα. Είναι ο Καραμαλής, ας πούμε, στη Ραφίνα που πληρώνεται, είναι εντός επικράτειας. Ναι. Που τρώει τα σουβλάκια του και πληρώνεται. Και δεν συμμετέχει σε καμία διαδικασία πλέον, ούτε κοινοβουλευτική, μη μου λέτε, ούτε και κομματική. Μη μου λέτε μόνο τον Παπανδρέο, επιτρέψτε μου, κύριε Παράσκο μου. Παράσχονται με όλη την καλοσύνη και ξέρετε πόσο σεβασμό έχω. Όχι ότι δεν συμφωνώ με όλους τους τηλεδιατές, έχω σεβασμό, ακόμη και σφόδρα να διαφωνούν μαζί μου. Εγώ δεν δέχομαι να επικεντρώνεστε εις έναν, γιατί έτσι
δείχνουμε αντιπαπανδρισμό. Δηλαδή, αν μου λέγατε τώρα για τον Καραμαλή, πάλι θα σε έλεγα είναι, μόνο ο Καραμαλής είναι. Είναι και ο άλλος, είναι και ο άλλος, είναι και ο άλλος. Λοιπόν, εδώ πέρα γενικώς και που υπάρχει στην Βουλή, η Χρυσή Αυγή που πάει στην Βουλή, τι προσφέρει. Που σηκώνται και βρίζουν όλους κλέφτες και το κοπλί. Δεν ξέρω να μιλήσουν, δεν ξέρω ελληνικά, αλλά το κάνει και πατριώτης και αυτό το χειρότερο. Είναι εκεί, αφού φροντίσαμε να βάλουμε μέσα στην Βουλή κανιβάλους, ασχέτους, τι περιμένουμε μετά. Και όσο πηγαίνει ακόμη χειρότερα για την Ελλάδα. Διότι όταν είναι άσχετος ο βουλευτής, όταν είναι ο άνθρωπος εκτός τόπου και χρόνου, καλύτερα μάλλον θα ήταν να απέχει. Έτσι. Παρά να προσεύχεται και να δια της παρουσίας του να γελιοποιεί το κοινοβούλιο. Για να δούμε, η κυρία Ελένη, λέει άκουσα σήμερα τον κύριο Ηλία, ο οποίος σας παίρνει συνεντεύξεις από το ράδιο ενημέρωση της Κατερίνης, να σας λέει ότι επισκεφτήκατε πρόσφατα την πόλη, αλλά δεν μπήκατε στο στούντιο του σταθμού να συνομιλήσετε, αλλά τους τηλεφωνούσατε από την πλατεία και εσείς το απαντήσατε γελώντας ότι δεν φτάνει μισή ώρα για να εκθέσετε τα προβλήματα κλπ. Προφανώς εσείς που δεν αποφεύγετε τις συνεντεύξεις, αυτή τη φορά το κάνατε λόγω του συνεργάτη του, όχι, όχι, ο οποίος είχε μιλήσει προσβλητικά και απαξιωτικά για εσάς, λέγοντας μάλιστα όταν σας προσκάλεσε ο κύριος Ηλίας, με προφανές υπονοούμενο, ελάτε από εδώ στην εκπομπή και θα σας περιποιηθούμε καταλήλως. Προφανώς ο κύριος Αμανωτίδης το κατάλαβε, γι' αυτό ότι στην τελευταία συνέντευξη σήμερα άλλαξε το τροπάριο και σας επενούσε. Το χρειαζόταν το μήνυμα που έμεσα του στείλατε, γιατί η συμπεριφορά και τα λόγια του ήταν ανάρμοστα. Όχι, δεν ήταν αυτό, ακούστε. Έφτασα στην Κατερίνη, η εκπομπή ήταν 2,5 ώρα το μεσημέρι και έφτασα στην Κατερίνη 2 η ώρα και κάλεσα τους πρώτους υποψηφίους εκεί που είχα ένα-δύο που ήταν παρόντες, γιατί οι άλλοι δύο ήταν σε χωριά, για να δουν την εκπομπή, τους ενημέρωσα και έκατσα λίγο στην πλατεία και οι δύο υποψήφοι της Θεσσαλονίκης, με τους οποίους μετέβαινα από τη Θεσσαλονίκη πήγα στην Κατερίνη, αρχίσαν να μοιράζουν μαζί με κάτι παιδιά τους την εφημερίδα αντιδιαπλοκή σε όλη την πλατεία της Κατερίνης. Τότε τηλεφώνησα στον κύριο Ηλία που έχει το ραδιόφωνο και του λέω σε 20 λεφτά θα έρθουν να με πάρουν από το κανάλι, γιατί δεν ήξερα πού είναι το κανάλι, να με οδηγήσουν στο στούντιο. Μου λέει έρχομαι, σε ένα λεπτό έρχομαι. Και ήρθε εκεί. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν προλάβαινα να πάω. Γιατί αυτοί κάνουν εκπομπή στο ραδιόφωνο, κάνουν εκπομπή 11 με 12. Ήταν ήδη 2 και. Άρα δεν προλάβαινα για την εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ναι, αυτό είναι και ο λόγος. Τον κύριο Αμανατίδη, εγώ ούτε τον γνωρίζω οπτικά. Τον κύριο Ηλία μόνο γνωρίζω και είναι φίλος μου, τον ιδιοκτήτη του ραδιοφώνου. Ναι. Ο κύριος Αμανατίδης, εντάξει, έχει δηλώσει ότι είναι νεοδημοκράτης ο άνθρωπος, αλλά είδατε μετά την εκπομπή, είπε ότι τέτοια. Έχασε και την είδε τρεις φορές. Την έγραψε και την είδε τρεις φορές, είπε ο κύριος Αμανατίδης αυτός. Τι σημαίνει αυτό, και ότι πλέον κατάλαβε, γιατί σας λέω αυτή η εκπομπή άλλαξε την πορεία της πολιτικής ζωής. Και αν ήταν στον Αντένα η εκπομπή που έγινε στο Δίο, σήμερα ο Λεβέντης θα ήταν με ένα 10%. Θα μου πείτε, αμέσως αλλάζει ο κόσμος. Όχι αμέσως, αλλά τούτη την εποχή που ο κόσμος είναι έτσι άστατος, έχει κουραστεί. Είναι, όταν αναφέρεις τις αλήθειες, ναι, συλλογική, ναι, λογικό είναι. Που 80% κατά 80% ναι, καταδικάζει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, όταν βρει ένα τίμιο και βασιστή, αρχίζει και τον πιστεύει. Και γι' αυτό το λόγο δεν μας βγάζουν στα μεγάλα κανάλια. Γιατί ξέρουν ότι μετά θα είναι μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Ο κύριος Αμανατίδης, πιστεύω, μπορεί ακόμα να μην άλλαξε διαθέτως ότι είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος και πρέπει να διατηρεί και σχέσεις, δεν ξέρω, οικονομικές, τη διατηρεί. Βγάζει κάποια εφημερίδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Της Νέας Δημοκρατίας θα είναι η εφημερίδα που βγάζει. Σημασία έχει όμως ότι αναγνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία τελείωσε. Δεν μπορεί να μην το αναγνωρίζει. Δεν περιμένει πια τίποτα από τον Σαμαρά. Σωστό λέω εγώ και συμφωνεί μαζί μου ότι είναι θέμα χρόνου η κατάρρευση Σαμαρά και η συγκρότηση κυβέρνησης τεχνοκρατών. Η συγκρότηση κυβέρνησης τεχνοκρατών.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να θεωρεί ο κ. Δαμανατίδης, ένα δημοσιογράφο. Μην το βάλουμε τώρα. Ήταν δυνατόν να μην πάω στο σταθμό γιατί δεν τα έχω καλά με ένα δημοσιογράφο. Εγώ, τώρα ο Αντένα, ας μου είναι όποιοι είναι εχθροί μου. Ο Μέγκα. Αν με καλέσουν, θα πάω. Η αποστολή του αρχηγού κόμματος και του πολιτικού είναι και μέσω λεόντων και στο πηγάδι με τα φίδια να με βάλω να έχω τη δύναμη να πάω. Και να εκπροσωπήσω τις ιδέες. Είναι πολύ βασικό το θέμα της έκφρασης όταν αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα όπως λειτουργεί, ιδίως στο λεκανοπαίδιο, δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα στην Ένωση Κεντρών να εδώ πέρα τώρα καταγγείλει ένας, να δούμε λίγο. Έχουμε ακόμη 2-3 λεπτά. Για τον κύριο Αυτιά έχει τεθεί ένα θέμα. Ακούστε ποιο θέμα έχει τεθεί, κύριε. Να διαβάσουμε την. Είναι πολλά τα μηνύματα. Για τον κύριο Αυτιά, λοιπόν, έχει τεθεί ένα θέμα. Του στείλε ένας. Να, λοιπόν, για τον Αυτιά, το διάβασα. Κύριε Λεβέντη, πρόσφατα ακούγοντας την εκπομπή του Γιώργου Αυτιά στο ραδιόφωνο του Sky, ο δημοσιογράφος διάβαζε δίθεν μήνυμα ακροάτριας. Πιστέψτε με, διάβαζε μια προς μια τις θέσεις της Ένωσης Κεντρών. Τα 9 σημεία. Κανείς δεν ανέφερε ποιος τα σκέφτηκε όλα αυτά. Ακόμη και αν διάβαζε όντως κάποιο μήνυμα, θα πρέπει οι φίλοι που το έστειλε να τονίσει ποιου κόμματος ιδέες εκφράζει. Ύποπτο αλλά αληθινό, το σημαντικότερο Αυτιά συμφωνούσε και επάυξανε με τα 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών. Δεν μπορεί, κύριε Αυτιά, να μην έχεις ακούσει ποιος τα έχει πει. Ντροπή σου. Παρακαλώ να διαβαστεί, λέει ο κύριος. Υπάρχει όμως και ένα πιο παλιό μήνυμα. Ναι, είναι αλήθεια. Ακούστε τώρα, ακούστε. Μας έστειλε εκείνος που του το έστειλε το μήνυμα του κύριου Αυτιά τώρα. Συμφωνεί με τις θέσεις, αλλά χωρίς να αναφέρει. Ποιοι τις αναφέρουν και από πού προέρχονται. Πού του το έχω αυτό. Α, να το. Ναι. Υπάρχει ο φίλος μας που έστειλε στον κύριο Αυτιά το μήνυμα, κυρίες και κύριοι. Μας έστειλε λοιπόν. Στις 3:45 προημερών, λέει μια ημερομηνία εδώ, έστειλα μήνυμα στον κύριο Γιώργο Αυτιά που είχε εκείνη την ώρα εκπομπή στο Sky. Του έστειλε λοιπόν τα 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών για έξοδο από το μνημόνιο. Μόλις το διάβασε άρχισε να με εγκομιάζει, λέγοντας ότι έχω πολλές γνώσεις και ότι με τα μέτρα αυτά, τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά, μπορεί να σωθεί η οικονομία. Του γράφω αμέσως ότι το κόμμα που τα προτείνει αυτά δεν είναι άλλο από τη φημωμένη Ένωση Κεντρών και δεν είναι δικά μου. Επειδή άκουγα να μην κατονομάζει το κόμμα που προτείνει αυτά, του ξανά στείλα μήνυμα ότι τα μέτρα αυτά τα έχει προτείνει η Ένωση Κεντρών του κυρίου Βασίλη Λεβέντη. Εκείνος όμως, κύριε Λεβέντη, περιφρονώντας την έκκλησή μου να αναφέρει το όνομα του κόμματος και το όνομα του Βασίλη Λεβέντη, δεν είπε τίποτα. Δεν τόλμησε να κατονομάσει τον άνθρωπο που τα προτείνει. Εγκομίασε τα 9 σημεία, αλλά μόλις κατάλαβε ποιος τα πρότεινε, έβαλε τελεία. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Ναι. Αυτή είναι η δημοκρατία που εκφράζουν όλοι αυτοί οι κύριοι, δημοσιογράφοι όλων αυτών των τηλεοπτικών καναλιών και έχουν οδηγήσει και αυτοί έχουν τεράστια ευθύνη, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, αυτοί οι 5 μεγαλοκαναλάρχες έχουν τεράστια ευθύνη για την κατάντια σήμερα της ελληνικής κοινωνίας και για την εξαθλίωση που την έχουν οδηγήσει. Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα δείτε το πεντάλεπτο της Ένωσης Κεντρών, γιατί τελειώνει ο τηλεοπτικός χρόνος σήμερα, να αναφέρουμε πάλι ότι καλό είναι να μπαίνετε στο ίντερνετ, να βλέπετε όλες τις εκπομπές. Δηλαδή, www.antidiaplokie.gr. Όχι στο YouTube γενικώς να μπαίνετε. Να μπαίνετε στο antidiaplokie.gr. Αυτό είναι το επίσημο. Ευθύνη εγώ προσωπική και
το κόμμα μας εδώ, έχουμε μόνο για το αντιδιαπλοκή GR. Αυτό το ιστότοπο. Εκεί θα μπαίνουν επίσημα όλες οι εκπομπές. Μετά βέβαια έχω αφήσει ελεύθερη να παίρνει ο καθένας ένα κομμάτι εκπομπής αν του αρέσει, να το βάζει στο YouTube, να το βάζει στο... Έχω... Καλά, αυτό υπάρχει. Δεν έχω εμποδίσει κανέναν να πράττει κατά συνείδηση, βέβαια με αίσθημα ευθύνης και χωρίς να προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια του κόμματος της Ένωσης Κεντρών, για το οποίο αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια. Ευελπιστούμε, κυρίες και κύριοι, ότι τα επιχειρήματα θα νικήσουν. Ευελπιστούμε ότι θα είναι μια μεγάλη νίκη αυτή που θα πετύχει η Ένωση Κεντρών στις επόμενες εκλογές. Δεν θα αργήσουν οι εκλογές. Δεν θα αργήσουν οι εκλογές. Το πρέπον βέβαια θα είναι να γίνει, όπως σας είπα, αυτό προτείνω, μια κυβέρνηση τεχνοκρατών και ας μείνει και ένα και δύο χρόνια αυτή η κυβέρνηση, αν είναι να στερεώσει την οικονομία, και τότε ας γίνουν εκλογές σε δύο χρόνια. Μεγάλη χώρα κυβέρνηση. Ο Σαμαράς δεν θα μπορέσει να επιβιώσει, να παραμείνει. Πάει από γκάφα σε γκάφα και από λάθος σε λάθος. Χάνει πολύτιμο χρόνο. Έχει αρχίσει ήδη την έξωθεν καλή μαρτυρία και τη χάνει. Ο τρόπος που χειρίστηκε και αυτά τα ειδικά δικαστήρια που αποφάσισε ήταν αψυχολόγητος. Τι τα ήθελε τα ειδικά δικαστήρια, γελία κατάσταση. Έπρεπε να προχωρήσει στη θέσπιση ειδικού νόμου, να πάρει το ελληνικό δημόσιο ένα 15-20% από όσους έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό και όχι μόνο στη λίστα δεκά, σε όλες τις λίστες. Στη λίστα να υπάρχει άμεσο όφελος. Να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση, ελληνικού με την κυβέρνηση της Ελβετίας. Ακριβώς. Όπως έκαναν οι Γάλλοι και αυτή είναι η λύση, αυτό προτείνω εγώ. Τα άλλα ειδικά δικαστήρια και αυτά είναι γελία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη σας και τώρα θα δείτε το πεντάλεπτο της Ένωσης Κεντρών.